Άρα, εγώ όταν βάλω αυτά τα υλικά θα γίνει έτσι, πρέπει να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Μαρία! Να περιμένετε περίπου 40. Ναι, Παναγιώτη μου. Ναι, τώρα μας πείτε τώρα 40, σας διέκοψα. Λύσε μου μια απορία, γιατί πάει λίγο αριστερά η κάμερα και σας κόβει. Ωραία τα πλακάκια, δεν λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Ναι, όχι, πού να ξέρεις. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον αγαπητό φίλο μας, γιατί το σιρόπι, και να με διορθώσει άμα κάνω λάθος. Εγώ πιστεύω ότι ο σωστός ο λουκουμάς, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κούλη μας έστειλε λουκουμάδες, ο σωστός ο λουκουμάς είναι με μέλι και κανέλα. Και όχι με το ροδόσταμα και το άλλο. Τώρα θα δείξω. Να μας πει ο κύριος από την εμπειρία του και από την γνώση του. Ναι, θα μας πει. Στην Κύπρο συνηθίζεται η γεύση μέσα στο σιρόπι να μπαίνει λίγο ροδόστεμα. Στην Ελλάδα προτιμούν περισσότερο δίχως το ροδόστεμα με λίγο μέλι. Ωραία, ναι, και πάω κάνει το πράγμα ακόμα παραπέρα, ναι, αγαπητέ μου. Ροδόσταμα στο γαλακτομπούρεκο, ροδόσταμα στο λουκουμά, ροδόσταμα στο κουραμπιέ. Πόσο ροδόσταμα πια! Η ίδια συζήτηση θα κάνουμε, ρε Παναγιώτη μου! Μαρία, μα είχε πει το κύριο! Δεν χαλάει η γεύση του, άνθρωπέ μου! Δεν χαλάει η γεύση του! Μη φοβάστε, όταν θα σας στείλουμε θα είναι πάρα πολύ ωραίοι! Να δοκιμάσεις να πιστείς, Παναγιώτη μου, εδώ είναι οι υποσχόμενοι οι λουκουμάδες του. Το ξέρω. Λοιπόν, αρχίσουμε τη διαδικασία. Όταν φουσκώσει η ζύμη μας, η οποία έχει προηγουμένως αναμειχτούν τα υλικά, ζεσταίνουμε το λάδι και ξεκινά το κόψιμο μέσα στο λάδι το ζεστό. Ωραία. Να δείξουμε τι εννοώ. Το νερό έρχεται αντίθετο με την